Είναι βέβαιο ότι είμαστε στο 2021 και ο Δήμος Νέας Σμύρνης σε σχέση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εν γέννη και ειδικότερα με την προσχολική αγωγή ακολουθεί τακτικές και επιβάλλει συνθήκες λειτουργίας, θα έλεγα, του μεσαίωνα, της δεκαετίας του 50 τουλάχιστον. Είναι μια αρνητική εξέλιξη, μια απόλυτα αντιλαϊκή επιλογή που πλήττει τα δικαιώματα των μαθητών και των γονιών, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των νηπίων της προσχολικής αγωγής, δημιουργεί αναστάτωση στις οικογένειές τους δικαιολογημένη και είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά την έχουμε εξ αρχής επισημάνει στα Δημοτικά Συμβούλια, πλην όμως με διάφορες δικαιολογίες και αναβολές ο Δήμος Νέας Σμύρνης έφτασε να είναι πλέον τα μέσα Οκτωβρίου και να μην έχει λύσει καθόλου το ξύ αυτό πρόβλημα. Οι γονείς δικαιολογημένα εκφράζουν τη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή τους, καταδικάζουν αυτή την πολιτική και ζητούν, όπως και εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση που είμαστε στο πλευρό τους και στον αγώνα που κάνουν για την επίλυση των δικαίων αιτημάτων τους, ζητάνε την άμεση αποκατάσταση και την ορθή και υγειονομική και απόλυτα σαφή σε υποδομές, εξοπλισμό και εκπαιδευτικό δυναμικό λειτουργία των νηπιαγωγείων, των σχολείων της προσχολικής αγωγής και εν γέννη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δυστυχώς ο Δήμος Νέας Σμύρνης σε πολλά ζητήματα δείχνει οπισθοδρόμηση τεράστια, όπως και στο συγκεκριμένο. Γι' αυτό εμείς οφείλουμε να συμπαραταχθούμε, να αγωνιστούμε και να καταδικάσουμε στην προσπάθεια να ανατρέψουμε και να αλλάξουμε αυτή την πολιτική. Και σε αυτό θα είμαστε δίπλα στους γονείς, στα δίκαια αιτήματά τους και ενάντια στην ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική, μια αντιεπιστημονική πολιτική που πλήττει βάναυσα και προσβάλλει την πόλη μας, η οποία θέλει να καυχάται ότι είναι πόλη οικονομικά εύρωστη, πόλη του πνεύματος, του πολιτισμού κτλ. Όλα αυτά καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο και σε αυτά θα μας βρει απέναντι ο Δήμος.